Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα για την Κύπρο, καθώς μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα συνέρχεται εκτάκτος το απόγευμα το Eurogroup με στόχο να υπάρξει κατάληξη επί του Κυπριακού Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Τη σύγκληση του Eurogroup προηγήθηκαν χθες ολοήμερες μαραθώνιες επαφές του Προέδρου Αναστασιάδη με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες, ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Στο Eurogroup θα συμμετέχει και η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, η παρουσία της οποίας ερμηνεύεται ως βοηθητική προς την κατάληξη συμφωνίας, όπως και η παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ, είχε δηλώσει την Τετάρτη πως το ύψος του Κυπριακού Πακέτου Οικονομικής Βοήθειας θα είναι κοντά στα 10 δις ευρώ, πολύ κάτω από τα 17 δις που υπολογιζόταν αρχικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρίσκονται συνολικά 23 σενάρια προς επεξεργασία. Το ΡΙΚ μετέδωσε από τις Βρυξέλλες ότι κομβική σημασία για επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων θεωρούνται οι συναντήσεις ελλαδικών και κυπριακών τεχνικών επιτροπών που επεξεργάζονται λύσεις για το θέμα των παραρτημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.